Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έβγαλε όλου του κερκυρού στον δρόμο το 2004. Έναν άνθρωπο που έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για εμά ο κερκυρό θα μείνει χαραγμένο πάντα στη μνήμη μα, γιατί το 2004 η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία τη την άνοδο στην ΑΕΚ κατηγορία. Μετά από 14 χρόνια περίπου, ο Νίκο Αναστόπουλο είναι πάλι εδώ κοντά μα, πάλι σε μια δύσκολη στιγμή, έχοντα αναλάβει ακόμη μια δύσκολη αποστολή να ανεβάσει την ομάδα τη Κέρκυρα πάλι στην Super League. Κότ, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Καλώ νιώθει που ξαναγεί στην Κέρκυρα για να εργαστεί μετά από 14 χρόνια γιατί μα επισκεπτώσουν τακτικά. Όμορφα, άνετα και ωραία. Δύσκολη αποστολή, ακόμη μία στην καριέρα σα. Με την ομάδα τη Κέρκυρα να βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά με μία διαφορά σε σχέση με τότε, ανεβαίνει μόνο μία ομάδα στην παραπάνω κατηγορία απευθεία. Σίγουρα η αποστολή μας είναι πολύ δύσκολη. Με την κατάσταση στην οποία έχει δημιουργηθεί από το καλοκαίρι και την προκήρυξη πρωταθλήματο mm. που λέει λοιπόν ότι μία ομάδα θα ανέβει και η δεύτερη θα παίξει μπαράζ με μία ομάδα ε, της Αλφαθνικής. Όπως καταλαβαίνετε η αποστολή μας είναι δύσκολη. Mm. Αλλά δυστυχώ εγώ προσωπικά, τις, για να μην πω όλε τι ομάδε, οι περισσότερε ομάδε τι οποίε έχω αναλάβει, περίπου, έχω συναντήσει περίπου, έχω συναντήσει δυσκολίε. Είτε αυτή, αυτή αφορά το, το βαθμολογική, τη βαθμολογική θέση την οποία είχε, είτε από θέματα. Σα χαρακτηρίζει αυτή η επιλογή πάντως που κάνετε. Οπότε, όποια ομάδα σα χρειάζεται, εσείς δηλώνετε παρόν. Και παίρνετε την ευθύνη, και έρχεστε. Και πηγαίνετε. Ε, σίγουρα, γιατί. Ε, 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 σίγουρα, αλλά ο στόχος... πρέπει να υπάρχει στόχο όμω για να πάω σε μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή ε, ο στόχο είναι να τερματίσουμε δεύτερη που έχουμε Σύμφω. και τι δυνατότητε και την ικανότητα για να μπορέσουμε να παίξουμε στα μπαρά. Τι κλίμα συναντήσατε στι σώματε τη Κέρκυρα τρίτη μέρα σήμερα που θα κάνετε προπόνηση. Κοιτάξτε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Θα, θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Το καλό είναι ότι επειδή έχω ξαναπεράσει όπω είπατε δεν είναι θέμα δυσκολία να προσαρμοστώ κλπ. Είναι θέμα ότι ε, ε, ο πρωταρχικό στόχο είναι το πώ θα θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Η προσαρμογή μου είναι εύκολη και όλα τα άλλα. Οι ποδοσφαιριστέ που έχει η ομάδα τη στο έμψυχο δυναμικό τη είναι έμπειροι αλλά κυρίω γνωρίζουν και την κατηγορία. Θα βοηθήσει αυτό από εδώ και πέρα. Σίγουρα η Κέρκυρα έχει ένα πλεονέκτημα ότι έναντι των άλλων ομάδων έχει έναν κορμό από 6-7 ποδοσφαιριστέ οι οποίοι είναι, πάρα πολλά. είναι χρόνια εδώ στην ομάδα. Υπάρχει ο κορμό, έχουν την εμπειρία, έχουν την ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα. Αυτό σε βοηθάει. Εσεί έχετε ένα τρόπο δουλειά που είναι πολύ προσεγμένο και θέλω να μου πείτε πώ το αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστέ από την πρώτη μέρα που συναντηθήκατε εδώ σε αυτό το γήπεδο. Το... Ενώ πάρα πολύ απαιτητικό. Μια λέξη που χρησιμοποιήσατε. Ναι, το θέμα είναι ότι ε, όταν, έρχεται, όταν, γίνεται μια αλλαγή προπονητή, ο κάθε προπονητή έχει το, τα δικ... τη δική του φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να μπορέσουν τα παιδιά να, να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά που ζητά, αλλά το θετικό είναι ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλοί δέκτες ε, σε αυτά τα οποία λέμε. Μέχρι την, όπως είπατε είναι η τρίτη μέρα τη προπόνησης σήμερα. Ε, για την Κυριακή δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα παρουσιαστούμε μια ομάδα η οποία θα έχει, θα έχει, μια, θα, θα βγάλει δηλαδή στο γήπεδο ένα πάθος και μια δυναμικότητα και μια ποιότητα η οποία υπάρχει στην ομάδα αλλά μέχρι σήμερα δεν, έχει, δεν την έχω δει τουλάχιστον γιατί είμαι άνθρωπο στο ποδοσφαίρο και λίγο πολύ ξέρω τι ομάδε και ξέρω και την Κέρκυρα. Ο ίσω είναι η μοναδική ομάδα, αν θυμάμαι καλά, που έρχεσαι σε μια περίοδο που δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, με ό,τι ποδοσφαιριστέ βρήκε στο Ρόστερ, με αυτού θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Δύσκολο. Εντάξει, δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι μεταγραφέ αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε καν το έτσι, οι ποδοσφαιριστέ είναι αυτοί, με αυτού θα πορευτούμε, με αυτού θα προχωρήσουμε. Μαζί ξεκινήσαμε την προσπάθεια και εύχομαι μαζί να τελειώσουμε και να πετύχουμε και το στόχο. Το επίπεδο αυτού του πρωταθλήματο, πώ το αντιλαμβάνεστε εσεί που το παρακολουθείτε και έχετε σχηματίσει μια άποψη, όχι μόνο τώρα που αναλάβατε την τη Κέρκυρα, γενικά. Ναι, κοίταξτε, το επίπεδο είναι λίγο. θα έλεγα. Ε, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο, διότι δεν υπάρχουν τα γήπεδα. Αν εξαιρέσουμε κάποια, 2, ακριβώς, κάποια γήπεδα. Από εκεί και πέρα οι συνθήκε είναι, είναι δύσκολε. Έτσι από όλε τι πλευρέ και οικονομικέ. Γιατί μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει, να κάνει πρωταθλητισμό είναι, είναι πολύ... λίγα τα λεφτά τα οποία εισπράττουν. Με αντιθέση Εδώ Με Εδώ μη Ακριβώ. Με αυτά τα οποία θα πρέπει να χαλάσουν μια ομάδα η οποία, σαν την Κέρκια, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, η κατηγορία είναι αυτή, οι συνθήκε είναι αυτέ, με αυτέ θα προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μπορούμε να αλλάξουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ε, να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε το στόχο. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπό. Κότση, κάτι άλλο, δεν ξέρω αν σα αγχώνει. Ε, έχουμε μπει επίσημα στο δεύτερο γύρο του αθλήματο. Παιχνίδι που φεύγει δεν ξαναγυρνάει. Δυστυχώ έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ε, παιχνίδι το οποίο φεύγει και δεν ξαναγυρνάει. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να δεν κάνουμε κάτι. Mm. Απλά εμεί κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή η ετοιμασία μα είναι για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Τι παιχνίδι περιμένετε εκεί, Ένα παιχνίδι δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα, εμεί θα κατέβουμε να παίξουμε το παιχνίδι μα. τώρα. Επειδή την Κυριακή που παρακολουθήσατε το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα τη Ελλάδα, πραγματικά είδαμε κόσμο στο γήπεδο που δεν ερχόνταν, αλλά αυτό, αυτή η αγάπη προ το πρόσωπό σα ήταν κάτι που πραγματικά ήταν ξεχωριστό. Εσεί πώ νιώθετε γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να ξέρει ότι ακόμη. καταρχήν έχω φίλου που οι οποίοι με αγαπάνε και του αγαπώ. Αυτό είναι σημαντικό. και, βέβαια με την παρουσία μου ήρθαν στο γήπεδο. Ε, Εμά σκοπό είναι, δεν σα κρύβω, ότι. Πρέπει να ξαναφέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Έτσι, να το ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί όταν είναι γεμάτο γή... το γήπεδο, είναι και... αισθάνονται και καλύτερα οι ποδοσφαιριστέ. Είναι, είναι ένα έξτρα κίνητρο. Okay. Ε, Αυτό είναι και σκοπό μα. Αυτό πρέπει μας. να βοηθήσει και η ομάδα, βέβαια, για να έρθουν τα αποτέλεσματα που χρειάζονται. Εννοείται ότι εμεί θα κάνουμε με την απόδοσή μα και με τι νίκε μα, θα ξανακάνουμε τον κόσμο να έρθει στο, στο γήπεδο. Διότι είπαμε το δήλωσα όταν πρώτο ήρθα, την ε, Τρίτη, ότι σκοπό είναι να κάνει μια επανακίνηση ομάδα σε όλου του τομεί, μια συσπήρωση ε, και των φιλάθλων και όλη τη ομάδα για να μπορέσουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι, ενωμένοι, να πετύχουμε το στόχο. Κότ, σα εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά και να είμαστε εδώ τι 5 του Μαου, πότε τότε που γίνεται το πρωτάθλημα, να πανηγυρίζουμε όπω τότε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ. Το πιστεύουμε.